Συνεχίζουμε. Ελπίζω να εμπνευστήκατε από τη συζήτηση που είχαμε και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε από ερωτήσεις με τις οποίες θα εμβαθύνουμε και θα δώσουμε συνέχεια σε αυτά τα οποία είπαμε. Αντώνης. Γεια σας. Καλώς. Θα ήθελα να μας πείτε, αν μπορείτε να μας αναλύσετε, για όσο χρόνο έχουμε ή αν πω όσο μπορείτε, να ακούσουμε εμείς και αυτοί που μας βλέπουν από το σπίτι τους, πώς μπορούν όλα αυτά να μας βοηθήσουν πρακτικά, να βοηθήσουν πρακτικά έναν άνθρωπο δηλαδή, για να φτάσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του εδώ στα εγκόσμια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το αντικείμενο αυτών των παρουσιάσεων και γενικώς αυτό το οποίο εγώ προσπαθώ να επιτύχω είναι να βοηθήσω εκείνους οι οποίοι με ακούνε και αυτοί οι οποίοι βλέπουν τα μοντέλα στο να επιτύχουν ανάπτυξη συνειδητότητας. Ανάπτυξη συνειδητότητας σημαίνει εμβάθυνση του τι αντιλαμβανόμαστε από το ότι υπάρχει. Όταν φτάσει κάποιος εκείνο το σημείο και αναπτύσσει συνειδητότητα και με άλλα λόγια διευρύνει την αντίληψή του, βοηθιέται πάρα πολύ στο να αντιμετωπίσει ρεαλιστικά τη ζωή. Να αντιμετωπίσει δηλαδή οτιδήποτε του συμβαίνει. Αλλάζει το προοπτικό του. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο σκέπτεται και αντιλαμβάνεται τα πάντα. Επομένως, αυτό το οποίο ρωτάς επιτυγχάνεται με τέτοιο τρόπο που σε εμπλουτίζει και σε κάνει πιο δυνατό να μπορέσεις να καταλάβεις περισσότερο κόμπλεξ καταστάσεις και επομένως να κερδίσεις περισσότερα στην καθημερινότητά σου. Το καταλαβαίνεις? Ναι. Πώς κάποιος πρακτικά και μέσα στην κρίση, αν θέλετε, που λέμε ότι περνάμε, κι ας είναι μια σκεπτομορφή όλο αυτό, κάποιος θα βοηθηθεί από όλη αυτήν την γνώση να ξεπεράσει τα εμπόδια που δημιουργεί ο ίδιος, όπως μας είπατε, και να βιώσει τη ζωή του πιο ωραία, πρακτικά. Δηλαδή, τι μπορεί να χρησιμοποιήσει, πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει μέσα στην συνειδητότητα, μέσα στη σκέψη του δηλαδή. Εφόσον αλλάζει το προοπτικό της ζωής που έχουμε μέσα μας, επηρεάζεται γενικώς ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, άρα ερμηνεύουμε ό,τι μας συμβαίνει. Αυτό θα σε οδηγήσει σε μεγαλύτερη σιγουριά των καταστάσεων τις οποίες ζεις και μεγαλύτερη ικανότητα να ξεπεράσεις δυσκολίες. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο... Η δυσκολία θα πάψει να είναι δυσκολία. Ίσα ένα από τα μεγαλύτερα κέρδη που θα έχεις είναι το γεγονός ότι αντιλαμβάνεσαι τις δυσκολίες σαν ευκαιρίες μάθησης και επομένως δεν υποφέρεις. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος που έχεις όταν αναπτύσσεις συνειδητότητα. Δεν υποφέρεις πια. Η λεγόμενη κρίση κλπ. Είναι μια ευκαιρία ανάπτυξης. Τώρα, το ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι δεμένοι στα υλικά αγαθά και τώρα δεν μπορούν να τα έχουν όπως είχαν συνηθίσει, δεν οδηγούν πια ακριβά αμάξια, δεν πηγαίνουν πολλές διακοπές κλπ. Και για αυτούς είναι αιτία δυστυχίας. Πρόβλημά τους είναι. Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά είναι προσωρινά και ότι δεν κερδίζεις τίποτα από αυτά, ίσα-ίσα που καταδυναστεύεις τη ζωή σου. Αλλά πρέπει να φτάσουν ένα σημείο να το εμβαθύνουν και να αποδεχτούν την αλλαγή της κατάστασης. Οι κρίσεις είναι ευεργέτημα. Οι κρίσεις είναι ευεργέτημα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε πιο πολλές υλικές δυσκολίες, αλλά δεν χρειάζεται πάρα πολλά ο άνθρωπος για να είναι ευτυχής. και πρέπει να το ανακαλύψει αυτό. Βεβαίως είναι μια αλλαγή και κάθε αλλαγή είναι δύσκολη. Αλλαγή σημαίνει ενεργειακός μετασχηματισμός του πώς σκέπτεσαι και το πώς αισθάνεσαι. Και αυτό πάντα είναι οδυνηρό και δύσκολο να επιτευχθεί. Αλλά αυτό είναι που πρέπει να πετύχουμε. Και σίγουρα αυτός είναι ο κατάλληλος τρόπος. Εγώ λέω στις παρουσιάσεις μου ότι όποτε βρεθείς σε μια κατάσταση έντονων δυσκολιών, να αισθάνεσαι ευτυχής, γιατί αυτό είναι μια ευκαιρία που σου δίνεται να μπορέσεις να αναπτυχθείς και να κερδίσεις περισσότερα από όσα χάνεις. Βεβαίως προϋποθέτει μια κάποια ωριμότητα. Γιατί για τους πολλούς που είναι δεμένοι με τα υλικά αγαθά, αυτά που λέω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να θεωρηθούν ανοησίες. Ότι αυτός πια δεν μπορεί να κάνει εκείνο που έκανε και επομένως τώρα δυστυχεί. Δεν είναι έτσι, όχι. Είναι αλλαγή αντίληψης. Και αυτό σημαίνει αλλαγή συνειδητότητας. Αλλαγή αντίληψης προϋποθέτει να φτάσεις στο σημείο όχι μόνο να σκέπτεσαι διαφορετικά, αλλά να αισθάνεσαι και διαφορετικά. Εκεί είναι ο μετασχηματισμός, στα συναισθήματά σου. Αλλά τα συναισθήματά σου είναι συνάρτηση συνειδητότητας. Και εφόσον αλλάζει η συνειδητότητα, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο τα αντιλαμβάνεσαι. Εμάθηνε το σιγά σιγά και θα δεις ότι θα νιώθεις πιο ελεύθερος. Θα φτάσεις σε σημείο να γελάς. Το κάνεις ήδη, μπράβο αγόρι μου. Όλα έχουν γευθόν, τέλεια. Σας δίνω πάτημα να αναπτύξετε. Δεν κατάλαβα. Σας δίνω πάτημα να αναπτύξετε. Εντάξει, προεπόμενος. Γιατί που δεν κατάλαβα στο σχεδιάγραμμα το συναισθηματικό κομμάτι που βλέπω εκεί. Ναι, εδώ. Το συναισθηματικό σώμα, όπως περιγράφεται, ναι. Το συναισθηματικό ιατρικό σώμα. Μας είπατε ότι καθώς ανεβαίνουμε συχνότητα αντίληψη, περνάμε στο νοητικό επίπεδο, στο νοητικό σώμα. Εκεί είναι η αλλαγή συνειδητότητας, στο νοητικό. Αυτό σημαίνει ότι αποποιούμαστε των συναισθημάτων μας, ότι όχι. Αυτά εξασθενούν, ναι. Όχι, αλλάζουν και αυτά, αλλάζουν. Υπάρχουν συναισθήματα. Βεβαίως. Δεν τα προσπερνάμε δηλαδή, ότι δεν τα... Όχι. Τα συναισθήματα υπάρχουν, αλλά αλλάζουν. Μετασχηματίζεται ο άνθρωπος σε καλύτερο άνθρωπο, σε πιο ανεκτικό, σε πιο ειρηνικό άνθρωπο, σε περισσότερο ικανό να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις που είναι δύσκολες με έναν τρόπο που θα αισθάνεται καλά. Δεν είναι έρημος των συναισθημάτων δηλαδή. Όχι, για όνομα του Θεού. Ναι. Αλλάζουν όμως. Γιατί σας είπα ότι τα συναισθήματα είναι συνάρτησης, αντίληψης, άρα συνειδητότητας. Κάτι άλλο. Το πνευματικό σώμα, το οποίο είναι το υψηλότερο επίπεδο, ναι. Δημιουργεί όλα τα άλλα στάδια, το νοητικό σώμα, το συναισθηματικό σώμα και το φυσικό σώμα. Το φυσικό είναι αποτέλεσμα των αισθήσεών μας. Ναι, το ερώτημα. Αλλά ξεκινάνε από το πνεύμα. Μην ξεχνάτε ότι το πνεύμα σκέπτεται, έτσι. Επομένως, συνδημιουργεί με το νοητικό σώμα. Το νοητικό σώμα είναι στη δικαιοδοσία του πνευματικού σώματος. Σαν αποτέλεσμα είναι τα συναισθήματα, άρα το συναισθηματικό σώμα που είναι και η υλοποίηση. Και μετά, επειδή υπάρχει μια συνεχής επικοινωνία μεταξύ συναισθηματικού σώματος και φυσικού σώματος, εφόσον αλλάζουν τα συναισθήματα, αλλάζει και το φυσικό σώμα. Μπορείς να είσαι άρρωστος, ας πούμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι με το τίποτα, θέλουν να είναι άρρωστοι. Και σε κάποιο σημείο να το καταλάβουν αυτό, ξεπερνάνε και αρχίζουν και ξαναγίνονται καλά. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι πάρα πολλοί, εντάξει. Λοιπόν, βλέπει κανείς ότι όλα αυτά είναι δεμένα πολύ όμορφα. Μιλάμε στο υπαρξιακό επίπεδο και όμως αυτά τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα από πάσης πλευράς. Τα άλλα μου, αλλά τα οποία τα έχω, αλλά δεν τα έχω φέρει φυσικά, είναι λεπτομέρειες αυτών των των διαφόρων επιπέδων. Εγώ λοιπόν ως φυσικό σώμα, ναι, όπου παρατηρώ τον κόσμο και λέω ότι εγώ είμαι εδώ, εγώ υπάρχω και λαμβάνω την πληροφορία. Εγώ που λαμβάνω την πληροφορία είμαι συνδεδεμένος άμεσα με το πνευματικό σώμα. Με δηλαδή, όλα, με όλα. Είσαι το πνευματικό σώμα. Είμαι το πνευματικό σώμα. Είσαι, είμαι το πνευματικό το σώμα οποίο σκέφτεται. Συρρυκνωθεί ουσιαστικά για να μην θυμάται τι είναι. Κάπως έτσι, να το καταλαβαίνω. Όταν ξεκινάει η υλοποίηση, ξεκινάει το πνεύμα, το οποίο ο δημιουργός της ψυχής, εντάξει, που περνάει την ψυχή, που είναι ουσιαστικά η πνευματική υπόσταση η οποία δημιουργεί την ψυχή, σκέπτεται και βάσει αυτής της σκέψης γίνεται μια υλοποίηση. Εντάξει. Τώρα, επειδή στο φυσικό σώμα είμαστε υποχείριο των αισθήσεών μας και υπάρχει μια ένα προς ένα συνάρτη, μια αντιστοιχία μεταξύ συναισθημάτων και υλικού σώματος, το υλικό σώμα απλώς και μόνο εκφράζει τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα από τι καθορίζονται? Ορίστε. Τα συναισθήματα από τι καθορίζονται, ότι θα είναι αυτά? Τα συναισθήματα ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα σκέψεων, σκεπτομορφές. Εκεί είναι η υλοποίηση. Και είναι ξεκαθαρισμένες. Δηλαδή, στο δικό μου το συναισθηματικό φάσμα, αυτά τα συναισθήματα τα οποία έχω επιλέξει να βάλω στο φάσμα μέσα, τα νιώθουμε όλοι μας. Είναι γνωστά. Είναι γνωστά. Θέλω να πω, συμβαίνει ένα γεγονός. Ένα οποιοδήποτε γεγονός. Και εγώ έχω ένα συγκεκριμένο συναίσθημα, αναδύεται ένα συγκεκριμένο συναίσθημα με το γεγονός αυτό. Και κάποιος άλλος άνθρωπος, σε κάποιον άλλον άνθρωπο μάλλον, αναδύεται ένα διαφορετικό συναίσθημα. Ναι. Αυτό καθορίζεται από τι? Συνειδητότητα. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα συνειδητότητας. Τα πιστεύω μέσα μου όμως. Αυτά είναι μέρος συνειδητότητας. Οι αξίες σου, τα πιστεύω σου όπως λες, όλα αυτά καθορίζουν τα συναισθήματα. Ανάλογα με το τι γίνεται γύρω μου. Είναι φανερό όταν βλέπεις, Φερρυπίν, εγώ όταν πέθαναν οι γονείς μου, εγώ γέλαγα. Γέλαγα. Και θυμάμαι που κοίταγα κάποια θεία μου, την άκουσα να λέει, γελάει γιατί έχει νευρικότητα. Έτσι το ερμήνευε αυτή. Εγώ όμως δεν είχα σκεφτεί ότι οι γονείς μου εξαφανιστήκανε. Εγώ τους γονείς μου τους ήξερα ότι είχαν προχωρήσει και είχαν πάει σε ένα άλλο επίπεδο, όπου θα μπορούσα να επικοινωνήσω μαζί τους ό,τι ώρα ήθελα. Ξέρω εγώ ότι ο θάνατος είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με το φυσικό σώμα και τίποτα άλλο. Εντάξει. Αλλά οι άλλοι όμως λένε, μα δεν θα μπορώ να κουμπίσω το παιδί μου ή τη γυναίκα μου, ξέρω εγώ. Δεν θα έχω πια την ίδια αίσθηση. Δεν θα την έχεις, όχι. Ξεπερνάει το φυσικό σώμα, εγκαταλείφθηκε. Για λόγους και πρέπει, συγκεκριμένους λόγους, είτε βιολογικούς ή οτιδήποτε, πολλές φορές είναι και συναισθηματικοί οι λόγοι που γίνονται αυτό το πράγμα, αλλά είναι θέμα το πώς το προσδιορίζεις αυτό. Είναι καθαρά θέμα συνειδητότητας. Εκεί είναι που διαφέρουν τα δημιουργήματα, συνειδητότητα. Αλλιώς ο καθένας από εμάς έχει ένα φυσικό σώμα. Αλλά το πώς σκέπτεται είναι εντελώς ατομικό. Η συνειδητότητα είναι ό,τι υπάρχει. Όλα είναι μια σκεπτομορφή. Δεν την υποτιμούμε καθόλου. Τα δύο συναισθήματα είναι και η ομορφιά της υλοποίησης. Άλλη μια ερώτηση. Στον Γιώργο. Άλλη μια ερώτηση να κάνω. Να κάνεις εγώ. Το ότι πεθαίνουμε λοιπόν στο φυσικό μας σώμα. Ναι. Έχει να κάνει με κάποιους παραμέτρους, με κάποιες καταστάσεις. Θα μπορούσε ποτέ να επιτευχθεί η αθανασία σε ένα φυσικό σώμα? Ξαναπες το. Θα μπορούσε να επιτευχθεί η αθανασία σε ένα φυσικό σώμα? Η αθανασία. Ή να ζήσει 1000 χρόνια, αντί για 80 ή 100. Εντάξει, αλλά μιλάμε πλέον για... Με βάση την αντίληψη που αλλάζει και αλλάζει η συνειδητότητα ίδια, αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει το φυσικό σώμα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορέσω να ζήσω 1000 χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι 1000 χρόνια, αλλά οπωσδήποτε μπορείς να μην υποφέρεις και μπορεί να ζήσεις περισσότερο από όσο άλλοι. Εντάξει, αλλά για τα 1000 χρόνια, όπως λες, ξεχνάς ότι το βιολογικό μας σώμα έχει τους δικούς του περιορισμούς. Καθώς από συνειδητότητα όμως. Όχι, γιατί έχει τη δικιά του συνειδητότητα. Έχει τη δικιά του ελεύθερη βούληση. Εκφράζει τις δικές του δυνατότητες. Εντάξει, δεν μπορείς εσύ να επιβάλλεις. Όταν έρθει η ώρα να σκεφτείς τέτοιου είδους πράγματα, πρέπει πάντα να αναρωτηθείς εάν το αντίστοιχο μέρος του σώματος, το οποίο έχει τη δικιά του ψυχή, θα δεχτεί τις δικές σου προτάσεις και θα το υλοποιήσει. Εντάξει. Λοιπόν, αλλιώς δεν θα γίνει. Πρέπει, υπάρχει ελεύθερη βούληση και η ελεύθερη βούληση είναι για όλους. Και πρέπει ο καθένας να αποφασίσει μόνος του ανεξάρτητα. Εντάξει. Τώρα για το 1000 χρόνια δεν ξέρω αν υπάρχει και περίπτωση. Μπορεί κάποτε να γίνει, εάν αποφασίσει το Συμβούλιο το πνευματικό εκεί ψηλά, να το κάνει. Δεν νομίζω πως είναι τίποτα. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι το σώμα μας δεν είναι ποτέ πιο γυρεό από 7 έτη. Ναι. Όλα μας τα κύτταρα μπορούν να ζουν μέχρι 7 έτη. Μετά, ορισμένα βέβαια, όπως το εγκέφαλο, πεθαίνουν κατά εκατομμύρια συνεχώς. Αλλά εκείνα τα κύτταρα, τα οποία αντιστοιχούν στα οστά, στα μαλλιά κλπ, ζουν μέχρι 7 χρόνια. Τίποτα δεν υπάρχει το οποίο είναι γυρεότερο από 7 ετών. Και ας φαίνομαι εγώ 70. Ουσιαστικά είναι 7 ετών. Επομένως, με τον τρόπο αυτό, γιατί να μην ζήσεις και 1000. Αλλά πρέπει όμως να ληφθεί αυτό υπόψη και ελεύθερη βούληση του σώματος να το δεχτεί και να το υλοποιήσει. Εντάξει. Αλλιώς ναι, δεν υπάρχουν όρια. Πάντως αυτό που σκέπτονται οι πολλοί, που είναι εντελώς εγωιστικό, ότι το πνεύμα επιβάλλει στο σώμα, δεν είναι αλήθεια, γιατί το σώμα έχει το δικό του πνεύμα και τη δικιά του ελεύθερη βούληση.